Πάλλον θα πάμε κατευθείαν σε αυτό που σε καίει. Γιατί σίγουρα θα πάρε ένα από τα πιο βαρβάτα, μία από τις πιο βαρβάτες κατηγορίες που υπήρξαν σε αυτή τη συνέντευξη, ήταν για ένα φέση το οποίο είχες υπόθηκε, ναι, δεν είναι φέση, πως είναι, είχες αφήσει. Είναι λειτουργικές να πάνε στο σχολείο. Mm-hmm. Ακριβώς. Το παρουσιάζω όπως παρουσιάστηκε. Είπε η κυρία Καραγιάννη και ορθώς είπε ότι ήταν ένα οφειλές λειτουργικών γραμμών ύψους 108.000 ευρώ. 108.000 ευρώ, όπως είπε, προς περίπου 40 προμηθευτές. Αυτό ισχύει, αλλά ξέχασε να πει και μου προκαλεί εντύπωση που ξέχασε να το πει, γιατί και η ίδια δεν είναι καμία άσχετη, δεν είναι λογίστρια. Ξέρετε ότι μια εταιρεία έχει οφειλές, αλλά έχει απαιτήσεις. Ξέχασε να πει ότι υπάρχουν απαιτήσεις της Σχολικής Επιτροπής ύψους 72.000 ευρώ. Όμως αλλάζουν τα νούμερα, άμα ναι, τα βάλεις όλα. Δηλαδή αυτό που η κυρία Καραγιάννη δεν θέλει να καταλάβει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει, mm-hmm, είναι ότι η τέταρτη επιχορήγηση ύψους 58.000 ευρώ είναι στη χρήση στην οποία ήμουν εγώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει χρήματα για τη λειτουργία των σχολείων, έτσι. Θα μπορούσε να τα δίνει τα χρήματα μια φορά το μήνα. Δεν το κάνει. Θα μπορούσε να δίνει μια φορά το χρόνο. Δεν το κάνει. Θα μπορούσε να δίνει δύο φορές το χρόνο. Δεν το κάνει. Αποφάσισε να δίνει τέσσερις φορές το χρόνο. Μία για κάθε τρίμηνο. Δίνει μία δόση για το πρώτο τρίμηνο. Δίνει μία άλλη δόση για το δεύτερο τρίμηνο. Δίνει μία τρίτη δόση για το τρίτο τρίμηνο. Και δίνει και τελευταία δόση για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Αυτούς τους μήνες ήμουν εγώ πρόεδρος. Πώς να το κάνω. Δηλαδή ήμουν τον Οκτώβριο εγώ πρόεδρος. Τον Νοέμβριο ήμουν εγώ πρόεδρος για το Δημοτικό Συμβούλιο. Όρισε τον νέο σου στις 29/11. Mm-hmm. Και η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής λύγει όταν εγκατασταθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κυρία Καραγιάννη συγκρότησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/12. Mm-hmm. Και αυτή είναι άλλη μια ερώτηση. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ? Δηλαδή, εγώ μέσα σε 10 μέρες είχα, όταν είχα παραλάβει, είχα συγκροτήσει. Γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ? Γιατί ήμουν σε ένα καθεστώς ομοιρίας που από τη μία δεν μου δίναν χρήματα και από την άλλη δεν με αλλάζαν κιόλας. Ναι. Δηλαδή τρέχανε οι δαπάνες, λειτουργείς δαπάνες σχολείων, άρα προστίθεται χρέος, αλλά από την άλλη δεν σου δίνουν και χρήματα να κινηθείς, δηλαδή στην ουσία είσαι πρόεδρος χωρίς να είσαι. Άρα στην ουσία... Και αυτό είναι παράνομο. Αυτό να πω είναι παράνομο, γιατί η νομοθεσία λέει ότι ο Δήμος οφείλει να δώσει την επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή εντός 30 ημερών από τότε που θα το γνωστοποιηθεί. Όχι από τότε που θα περάσει από το Δημοτικό Συμβουλίο. Από τότε που θα λάβει γνώση της εγκυκλίου. Γιατί ήρθε μια εγκύκλιος που λέει το Δήμο Νέας Μήνης πιστώνεται αυτά τα χρήματα. Αυτό ήταν νωρίτερα από τις 23 Νοεμβρίου. Γιατί στις 23 Νοεμβρίου, να φανταστείτε, είχε περάσει ήδη από ΔΕΠ και είχε κατανεμηθεί το ποσό στις δύο σχολικές επιτροπές από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 23 Νοεμβρίου. Δηλαδή αυτά τα χρήματα έπρεπε μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου να έχουν πιστωθεί. Και ο Δήμος τα βάλει, περίμενε να φύγω, να παραδώσω όπως στις 27 και τα βάλει στις 30. Δηλαδή για ποιο λόγο καθυστέρησε? Μπορεί κάποιος να μου πει, δεν μου έχει απαντήσει κανείς. Υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό? Υπάρχει ανεπάρκεια? Δεν ξέρω. Ποιος είναι ο λόγος? Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό? Που καθυστέρησαν να εκταμιεύσουν την επιχορήγηση πέραν του προβλεπόμενου ορίου. Επίσης, για ποιο λόγο καθυστέρησαν να συγκροτηθούν σε σώμα και να απαλλαγώ από τα καθήκοντά μου. Ναι. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Εγώ εύχομαι να πάρεις απάντηση, να πάρουμε κι εμείς. Αλλά το εντάξει, η απάντηση δύσκολο. Είναι προφανής και δεν την κατάλαβα μετά από αυτό που ακολούθησε. Άρα στην ουσία εδώ χρησιμοποίησε, ας πούμε, και τα ποσά και τα οικονομικά όπως τα παρουσίασε, προφανώς με πολιτικό σκοπό, κρύβοντας, ας πούμε, τη μισή αλήθεια, λέγοντας ότι ναι. Να πω για την άλλη μισή, ότι η Σχολική Επιτροπή έχει αυτές τις απαιτήσεις. Δηλαδή, η κυρία Καραγιάννη πιστεύει ότι τα 58.000 ευρώ που το κράτος έδωσε για το μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, τα έδωσε σαν πόνους στη δικιά της θητεία. Ναι. Το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς... Καλώς ήρθατε, είναι το welcome. Επίσης, παρουσίασε σαν οφειλές ΕΔΕΚΟ τις οφειλές στην περίοδο που έδωσε συνέντευξη. Δώσε τη συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποτέ, 18-19 Φεβρουαρίου. Είπε ότι οι οφειλές σε ΔΕΚΟ είναι 100.000 ευρώ που τις παρέδωσα. Πράγμα το οποίο η ίδια ανασκεύασε.
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπε ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Δεν ισχυρίστηκε ότι τη παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ. Αλλά στο 27ο λεπτό τη συνέντευξή τη, τη ρωτάει ο δημοσιογράφος ότι σα παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ και λέει ναι. Και ξαναλέει, σα παρέδωσε οφειλές 100.000 ευρώ και λέει ναι. Άρα ανασκεύασε αυτά που είπε, διέψευσε λέει τον ίδιο τον εαυτό, χωρίς όμως να ζητήσει συγγνώμη. Το πραγματικό νούμερο ποιο ήταν? Ήταν 37.000 ευρώ. 37.000. Έχει όταν, μεγάλη διαφορά. Εντάξει, όταν γίνεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το πρωτόκολλο παράδοσης είναι μια ορισμένη χρονική στιγμή. Αν γινόταν μια εβδομάδα πριν θα ήταν διαφορετικό, αν γινόταν μια εβδομάδα μετά θα ήταν διαφορετικό. Αλλά αυτό που θέλει η κυρία Καραγιάννη να μας πείσει, ότι εγώ είμαι πρόεδρος για έσοδα μέχρι το Σεπτέμβριο και πρόεδρος για έξοδα μέχρι το Φλεβάρι, αυτό δεν υφίσταται. Αυτό είναι παράλογο, εντάξει, από μόνο του. Ναι. Άρα στο πρωτόκολλο παραλαβής. Και εγώ στη δική μου θητεία, όταν είχα παραλάβει. Πρώτη δεκάτου με όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο πρόεδρο της Επιτροπής. 16 δεκάτου είχα συγκροτηθεί σε σώμα. Οπότε 16 δεκάτου υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης. Φυσικά είναι ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης σου είναι οφειλές μέχρι εκείνη την περίοδο. Δηλαδή μετά μπορεί για κάποιους μήνες να ερχόντουσαν 10 που ήταν προηγούμενες χρήσεις. Που αφορούσαν και παλαιότερη χρήση. Ναι. Τι θα κάνω, θα κάτσω να τα αφαιρέσω κι εγώ από αυτά που παραλάβει. Αυτό έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Τώρα, αν αυτή παρέλαβε φουσκωμένους λογαριασμούς, δεν είναι επειδή έκαιγα, δεν είχα πάρει εγώ ρεύμα και έκανα ρευματοκλοπή. Ήταν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δηλαδή, αν η ΔΕΚΟ το χρόνο ήταν περίπου 100.000 ευρώ. Και ερχόντουσαν περίπου 25.000 το τρίμηνο. Αν αντί να τις έρθει 25.000 το τρίμηνο, τις ήρθαν 70, αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Ναι, αυτό ξεκάθαρα δεν έχει ευθύνη. Ούτε η ίδια έχει ευθύνη. Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο έχει. Ούτε και η ίδια έχει ευθύνη. Ναι, όπως το παρουσίασε, είναι ότι της παρέδωσα οφειλές. Είπε ότι της παρέδωσα οφειλές 100.000 ευρώ και ότι ήρθαν να εξόφλουν τη λογαριασμή. Συγγνώμη, όταν εκδίδεται ένας λογαριασμός, εκδίδεται πληρωμένος. Δηλαδή, σαν σου πει πληρωμένοι λογαριασμοί. Γιατί μετά ήρθαν, λέει, ήρθαν κάπως έτσι το είπε, απλήρωτοι λογαριασμοί. Πώς θα έρθουν οι λογαριασμοί πληρωμένοι? Όχι, και το τελικό συμπέρασμα που βγήκε από την εν λόγω συνέντευξη είναι ότι η κυρία Καραγιάννη είπε ότι παρέλαβε από εσένα 250 ευρώ ταμείο και οφειλές ύψους λίγο παραπάνω από 200.000 ευρώ. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Και καταρχάς το ταμείο δεν ήταν 250 ευρώ, ήταν 4.900 ευρώ. Θα το σημειώσουμε και αυτό. Άρα, συγγνώμη. Υπήρχε και χρήματα, είχα προβλέψει για τη μισθοδοσία. Γιατί ήξερα ότι μπορεί να μην βάλουν. Είχα φανταστεί ότι είναι ικανοί να μην βάλουν την επιχορήγηση και να μπορούσε να πληρωθεί η μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων. Επομένως, υπήρχαν και αυτά τα χρήματα. Υπήρχαν χρήματα για να πληρωθεί η μισθοδοσία από το Δεκέμβρη στην ώρα τη. Άρα, ενώ έχει υπογράψει πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης με συγκεκριμένα νούμερα. Και λέει... Υπάρχουν άτομα τα οποία τηρούν την υπογραφή τους, άλλοι τηρούν το λόγο τους, άλλοι τηρούν το λόγο τους στην υπογραφή τους και άλλοι. Δεν ξέρω. Αυτό δεν. Θα το εξηγήσει η κυρία Καραγιάννη. Εσείς πάντως με τις κάνετε την πρόσκληση και είναι δυνατόν. Ναι, αν είχε τη. Αν είχε τη θέληση, θα ήταν εδώ να το απαντήσει. Επίσης, μια και έχουμε αναφερθεί στις 108.000, υπόθηκε επίσης πως είναι πολύ πιθανόν να μην γινόντουσαν διαγωνισμοί για αυτά τα πράγματα. Και υπόθηκε επίσης ότι στη δικιά της θητεία η κυρία Καραγιάννη θα προτιμήσει επιχειρηματίες από τη Νέα Σμύρνη, ακόμα και αν είναι λίγο πιο ακριβή από τους εκπρόσωπους. Αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Ότι είναι λίγο πιο ακριβή. Ρωτήστε την κυρία Καραγιάννη τι εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εγώ, εμείς πάντα κάναμε, καταρχάς οι αποφάσεις που παίρναμε. Με ποιο τρόπο δρούσες είναι. Οι αποφάσεις που παίρναμε ήταν αποφάσεις συλλογικές. Γιατί την Επιτροπή δεν τη διοικούσα εγώ, τη διοικούσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής. Γι' αυτό φαίνεται και από τη διάβγεια που έχουμε 188 πράξεις. Όταν άλλοι πρόεδροι έχουν 60 πράξεις και 20 πράξεις και 30 πράξεις. Δηλαδή πέραν από αποφάσεις, συλλογικά, όλες αυτές οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντα λειτουργούσαμε με βάση τη χάρη της προσφοράς. Διαγωνισμό για το Δήμο. Διαγωνισμό ο Δήμος, μάλλον για τη Σχολική Επιτροπή, προβλέπεται μόνο για δύο πράγματα να κάνει. Για τα καθαριστικά και για το πετρέλαιο. Για αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να κάνει διαγωνισμό ο Δήμος, αλλά τα πληρώνει η Σχολική Επιτροπή. Όλα τα άλλα, για όλα τα άλλα είναι υπεύθυνη η Σχολική Επιτροπή. Και μιλάμε για
Μπορεί να είναι μεγάλο το ποσό, αλλά τα ποσά αυτά είναι αθρηστικά μικροποσά. Δεν είναι ποσά. Είναι και 40 κωδικοί όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι ποσά. Ναι, μπορεί να γίνει τώρα ένα διαγωνισμό μεγάλο. Λειτουργούσαμε δηλαδή πάντα βάσει καλύτερη προσφορά και παίρναμε συλλογικέ αποφάσει σαν διοικητικό συμβούλιο τη Επιτροπή.